Αλλά να πούμε δύο λόγια όσον αφορά την Ανάσταση του Χριστού. Στην Ανάσταση του Χριστού, ο κόσμος, οι Έλληνες, και είναι φοβερό πράγμα αυτό, μία λειτουργία για τον Θεό μας υπάρχει και δεν τη σεβόμαστε ούτε αυτή. Φεύγουν και πάνε στο τραπέζι για να φάνε μαγειρίτσα. Σπουδαίο το πράγμα, πάρα πολύ σπουδαίο. Η μαγειρίτσα είναι πάνω από τον Χριστό, πάνω από τη Θεία Λειτουργία, πάνω από την Εκκλησία, και ενώ η Εκκλησία συνεχίζει, αυτοί χορεύουν, αμαρτάνουν και τελειώνουν τα πάντα. Τα βλέπει όλα ο Θεός μας και το τέλος ποιο είναι. Το τέλος ποιο είναι. Εάν μου ακούσετε, λέγει, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δεν μου ακούσετε, λέγει, μάχαιρα εμάς κατέδετε. Θα σας φάει το μαχαίρι, λέει. Και όταν τα λέει αυτό ο Θεός, δεν αστεύεται. Είμεθα χριστιανοί χωρίς Χριστόν. Εάν πάμε κάτω στους μαύρους της Αφρικής που τους παίρνουμε εμείς τη θρησκεία, να δείτε τι σεβασμό έχουν, να δείτε τι αγάπη έχουν, που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς που τους δίδαμε, αυτό που τους δίδαμε, δεν το εκτιμούμε. Γι' αυτό, παιδάκια μου, να παρακαλούμε τον Θεό να γίνουμε παράδειγμα. Μπορούμε να λέμε λόγια, αλλά τα λόγια δεν έχουν αξία εάν δεν έχουμε παράδειγμα. «Διε μας βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνηση», λέει. «Ένε κατά τη συμπεριφορά σας βλασφημείτε το όνομά μου». Σου λέει, αυτή είναι χριστιανή. Τι να κάνει τέτοιο χριστιανισμό. Γι' αυτό, παιδάκι μου, όσο το δυνατό, να τηρούμε τη θρησκεία και να την αγαπούμε μέσα μας. Να έχουμε πίστη. Να σας φέρω ένα παράδειγμα να δείτε. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε μια φτωχιά γυναίκα. Αλλά πιστή στο Θεό. Κάθε φορά που έβγαινε το λαχείο, παντού όλα τα έθνη έχουν αυτό το λαχείο, πήγαινε στην τράπεζα και έλεγε εκεί στο ταμείο, «Εκέρδισε το λαχείο μου?» «Εδώ μου το έλεγε ο ταμείας». «Δεν έχω». «Εφόσον δεν έχεις, όταν θέλει ο Θεός θα μου δώσει». Την άλλη φορά πάλι το ίδιο. Και απαντούσε, «Όταν θέλει ο Θεός θα μου δώσει». Την άλλη φορά πάλι το ίδιο. Οπότε, την τελευταία φορά όταν πήγε, υπήρχε μια σειρά κόσμου και μεταξύ αυτών υπήρχε ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος σε περίμενε να πάρει τη σειρά του. Παρουσιάστηκε η γυναίκα και λέει, «Κέρδισε το λαχείο μου, δώσ' μας το λαχείο σου να δούμε». «Δεν έχω λαχείο». «Όταν δεν έχεις λαχείο, τι περιμένεις?» «Όταν θέλει ο Θεός θα μου το δώσει». Έβλεπαν όλος ο κόσμος το στοίχημα αυτό, τη συζήτηση αυτή, και εν τέλει ένας κύριος ο οποίος ήταν εκεί μέσα στη σειρά λέει, «Γιατί κοροϊδεύετε τη γυναίκα? Χωρίστε», λέγει, «το λαχείο μου, δώστε της το». Είχε κερδίσει αυτός το λαχείο και λέει, «Δώστε της το». Είδατε, βρε άπιστη, τους έλεγε. Είδατε πόσα σας έλεγα, ο Θεός θα μου το δώσει. Τώρα τι θα πείτε? Και έπιασε τα χρηματάκια η γυναίκα που δεν είχε ούτε λαχείο ούτε τίποτα και πήγε στο καλό. Αυτό σημαίνει να πιστεύεις στον Θεό. Αυτά είναι τα οποία έλεγαμε και σήμερα. Επήγαινε αυτός ο Σαχαρίν και έλεγε, «Θεός δεν υπάρχει, μην τους ακούτε, ό,τι σας λένε είναι ψέματα», βλασφημούσε τον Θεό. Το βράδυ όμως 185.000 στρατιώτες πάνε.
Οπότε κατέβασε τα μούτρα του και έφυγε. Πήγαινε στο σπίτι του και όρμησαν τα παιδιά του πάνω με τα μαχαίρια και τον έσφαξαν και έλαβαν εκείνη την αρχή. Αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό. Το λοιπόν, ως εδώ κάναμε την εισαγωγή. Από εδώ και πέρα την προσευχή. Σταματάτε το τσιγάρο 40 μέρες και παίρνω εγώ τις αμαρτίες. Να τρώτε κρέας όμως. Εφόσον θέλετε κρέας να τρώτε. Μην πίνετε τσιγάρο. Πού? Και ρωτώ και λέγω, παιδάκι μου, έχουμε τον Θεό και το τσιγάρο. Και τους δυο ποιον αγαπάς? Το τσιγάρο είναι τον Θεό. Εφόσον έχεις τον Θεό και το τσιγάρο, διάλεξε και πάρε. Ένα τούτο και το άλλο. Λέω, παιδάκι μου, μπορείτε να μου πείτε ένα σίδερο που δουλεύει και βγάζει καπνό? Ας είναι αυτοκίνητο, ας είναι μοτοσυκλέτα, ας είναι πλοίο, ας είναι αεροπλάνο, ας είναι τάξα, ό,τι θέλεις είναι. Εκείνον τον καπνό που βγάζει, εάν τον αφήσει μέσα, θα τα διαλύσει όλα. Και εκείνα τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Εσύ που είσαι λογικός άνθρωπος, το βάζεις μέσα σου. Το ρουφάεις και μπαίνει μέσα σου. Θυμούμαι, ήμουνα σε μια τράπεζα και είδα ένα κοριτσάκι το χρυσό μου αυτό και κάπνιζε. Λέω, Θεέ, φώτισε το. Παρακολουθώ να δω πώς καπνίζει. Το τραβούσε το τσιγάρο και περίμενε να βγάλει. Δεν βγάζει καπνό. Πού πήγαινε εκείνος ο καπνός όλος? Τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Και εκείνος ο καπνός πήγαινε μέσα. Πού θα τα φάει όλα? Σηκώθηκε θα φάει. Λαιμούς θα φάει. Νεύρα θα φάει. Τι θα αφήσει τίποτα εκείνος ο καπνός? Εφόσον είναι ένα τσιγάρο, σου κόβει 4 ώρες την ημέρα από τη ζωή σου. Το ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο 4 ώρες από τη ζωή σου. Εάν πίνεις 10 τσιγάρα την ημέρα, 4 ή 10, 40 ώρες σου κόβει από τη ζωή σου την ημέρα, κάθε μέρα. Τι άλλο να πω? Να πω πάλι το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πάνω στον εξώστη και έβλεπε απέναντι το βουνό και τους Τούρκους, αλλά είχε και το τσιγάρο στο χέρι. Όπως έβλεπε αφηρημένος και έκανε σχέδια από πού να τους κυκλώσει τους Τούρκους, εκείνο το τσιγάρο ανέβηκε και του κάψε το χέρι. Μόλις του κάψε το χέρι, ωραία, λέγει, άνθρωπος που θέλει να ελευθερώσει την πατρίδα του και δεν ελευθερώνεται από ένα πάθος. Άτε, λέγει, το πάτησε χάμα, δεν το ξαναβάλε στο στόμα του. Δεν μπορούμε να επιτέλους να γίνουμε κι εμείς ένα σκοδοκοτρόνος? Θέλεις να πας στον τάφο μου όσο το δυνατό πιο γρήγορα? Ήμουνα στο νοσοκομείο, στο καρδιολογικό τμήμα. Εξομολογούσα κόσμο και κοσμάκι, όσοι ήσαν εκεί μέσα. Στα 5 χρόνια που με αξίωσε ο Θεός και υπηρέτησα τον άρρωστο πάνω στο κρεβάτι, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, Το λιγότερο να πω, ότι εξομολόγησα 500 άτομα. Το λιγότερο. Και τα 500 άτομα δεν είχε κανέναν που δεν εκάπνισε. Όλοι ήταν εκαπνιστές. Και μέσα στο νοσοκομείο εκάπνιζαν και οι γιατροί ήταν από πάνω τους. Αλλά να μου πεις, εφόσον εκαπνίζουν οι γιατροί, γιατρέ, θεράπευσα σε αυτό, λέει, πρώτα και μετά. Ένα πάθος. Άλλο πάθος ποιον έχουμε? Δεν είναι βρώμικη η γλώσσα μας? Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε? Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε με κάθαρτα? Και λέει ο Θεός, παν σαπρών λόγων ον εάν ύποσι οι άνθρωποι, δώσωση αυτής λόγων εν ώρα κρίσεως. Παναγία μου, είπε κι άλλο. Ένα λόγο άσχημο, λέει, θα δώσεις λόγον εν ώρα κρίσεως.
Και όταν βλασφημείς τον Χριστό και την Πανηγία μας, πού θα πας, πού θα φτάσεις. Είναι αυτό που τους έλεγα, βρε παιδάκια μου, βλέπω έρχονται εδώ μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο και μου λένε, παππούλη μου να ακούσεις, μέσα στο σχολείο, παιδιά μικρά, τρίτης τάξεως. Πόσες βλασφημίες λένε τα παιδιά, λέγει στην Πανηγία μας. Τι να πούμε, τι να προσθέσουμε. Οι Τούρκοι που είναι Τούρκοι δεν βλασφημούν τον Μωάμεθ. Βρέθηκε ένας Άγγλος και έγραψε εναντίον του Μωάμεθ και βγήκε αμέσως και λέει όπου τον έβρετε κομματιάστε τον. Και αναγκάστηκε ο Άγγλος να πάει να ζητήσει συγγνώμη. Εμείς βλασφημούμε τον Χριστό, βλασφημούμε την Πανηγία μας, βλασφημούμε τον Τίνο Σταυρό, βλασφημούμε τα Ιερά και τα Θεία. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Μα πού πάνε αυτά. Βρε άνθρωπε του Θεού, εάν φανταστείς τώρα και κλείσεις πραγματικά τα ματάκια σου και ανέβεις στον χρόνο του Θεού και πάρεις από αυτόν όλον τον κόσμο την βλασφημία, θα γίνει ένα νέφος βλασφημίας και θα ανέβεις στον θρόνο του Θεού. Σήμερα, απόψε, αύριο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πόσο να αντέξει ο Θεός, πόσο να αντέξει. Δεν θα ξεχυλήσει. Εξίστρατε ο θυμός του Θεού, λέει. Πάει, τελείωσαν τα πάντα. Τώρα, ό,τι και να ζητήσεις, όταν αποφασίσει να μας αφανίσει, θα μας αφανίσει και εμείς. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Παιδάκια μου, σας παρακαλώ να γίνομαι κήρυκες. Σας παρακαλώ να γίνουμε πάντοτε τα πλάγματα του Θεού που να υπερασπίζουμε το όνομά Του, το Θεϊκό, το Πατρικό, το Ιστορικό. Να υπερασπίζουμε τον Θεό μας, τον Αληθινό, την Πανηγία μας που κλαίει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Τις εντολές του Θεού. Να μην περιμένουμε την Κυριακή ημέρα να μαζέψουμε τις ελιές. Να βγάλουμε το λάδι την Κυριακή ημέρα, να σπείρουμε το χωράφι την Κυριακή ημέρα. Η Κυριακή είναι του Θεού, είναι εντολή του Θεού, εντολή. Μέσα στις 10 εντολές είναι και τούτη. Δεν θα περάξεις την ημέρα τη δική μου, λέει. Από έξω από μια εκκλησία ήσαν επέτες αυτοί οι διακονιάριδες οι οποίοι ζητούν βοήθεια. Λοιπόν, μέσα στην εκκλησία έβγαινε ο κόσμος και ήσαν μοιρασμένοι δεξιά και αριστερά αυτοί οι επέτες. Μία Κυριακή βγήκε ένας σοβαρός άνθρωπος και τους είδαν εκεί και πήγε και βγάζει στον έναν και του δίδει μια χρυσή λίρα. Πάει στον άλλον και του δίδει μια χρυσή λίρα. Όσοι ήσαν εκεί τους έδωκαν από μια χρυσή λίρα. Στο τέλος, ο τελευταίος είδε ότι κρατούσε ακόμη μια χρυσή λίρα. Και έφυγε ο άνθρωπος, ενώ σου τους έδωσε όλους από μια, τράβηξε το δρόμο. Δεν πάμε να το την πάρουμε κι αυτή. Και τρέχουν όλοι, τον πιάνει ο ένας από τα χέρια, ο άλλος από το λαιμόνι, ο άλλος από τη μέση και το την παίρνουν και την τελευταία λίρα. Ποιος είναι αυτός? Είμεθα εμείς. 6 μέρες μας δίδει ο Θεός και την 7η είναι δική του, λέγει, δικιά μου. Και πάμε και το την παίρνουμε κι αυτό. Όχι, δεν θα σου αφήσουμε ούτε μία ημέρα. Η Εκκλησία λειτουργεί και εμείς είμαστε μέσα στις εργασίες. Χτυπάει καμπάνα και ο Γεωργός καβαλικεύει τώρα. Προηγουμένως το πήγαινε μετά άλλο. Τώρα καβαλικεύει το τρακτέρ και τραβάει. Η καμπάνα του χτυπά να επιστρέψει, να έρθει, να ευχαριστήσει τον Θεό. Δεν επιστρέφει. Όχι Θεέ μου, πώς θα να πούμε. Όσο εδώ παιδί, όσο εδώ. Φτάζω.